47 χρόνια μετά, η νεολαία και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τι έγινε στο Πολυτεχνείο το 1973. Ήταν μια πράξη όχι μόνο ηρωική, αλλά και δυναμική. Είχε αποδέχτες στη δικτατορία που έπρεπε να φύγει, είχε αποδέχτες τους Αμερικάνους που έπρεπε να φύγουν από τη χώρα, είχε αποδέχτες τις πολιτικές δυνάμεις εκείνες οι οποίες είχαν συμβιβαστεί και θα συμμετείχαν στις ψευτοεκλογές της τότε ψευτοκυβέρνησης του Μαρκεζίνη. Ήταν ένα μήνυμα προς τους εργαζόμενους ότι υπάρχει δυνατότητα όταν τον πιστέψουν με οργανωμένο αγώνα να αποτινάξουν από πάνω τους τη δικτατορία αλλά και να διεκδικήσουν τα δικαιώματα που είχαν. Σήμερα στις νέες συνθήκες οι εργαζόμενοι διεκδικούν μέτρα προστασία της υγείας τους όπως είναι οι ενισχύσεις του συστήματος υγείας, όπως είναι μέτρα που πρέπει να παρθούν στα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως είναι μέτρα στους εργασιακούς χώρους με ευθύνη και με έξοδα των εργοδοτών. Και πρέπει να πούμε ότι αυτό το καιρό το αντιπεριαλιστικό μήνυμα του Πολυτεχνείου είναι επίκαιρο, όταν στην Ανατολική Μεσόγειο, όταν στο Αιγαίο, όταν στην ευρύτερη περιοχή μας υπάρχουν μεγάλοι ανταγωνισμοί των εμπεριαλιστικών δυνάμεων για το μοίρασμα της λίας, των πετρελαίων, του αερίου, των δρόμων μεταφοράς, της ενέργειας, και νομίζουμε ότι όσο η Ελλάδα είναι στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους εμπεριαλιστικούς οργανισμούς, τα συμφέροντα της χώρας μας δεν εξασφαλίζονται. Ανησυχούμε από την επεκτατική πολιτική σε βάρος των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων από την αστική τάξη της Τουρκίας, η οποία εμπλέκεται μέσα στους εμπεριαλιστικούς οργανισμούς και αντιθέσεις, και νομίζουμε ότι το Πολυτεχνείο σήμερα δίνει μία απάντηση σε αυτά τα ζητήματα. Βέβαια γνωρίζουμε ότι σε συνθήκες κορονοϊού οι εκδηλώσεις αυτές έχουν ιδιαίτερο χαρακτήρα και εμείς καλούμε τα μέλη μας να πάρουν μέρος τηρώντας όλα τα μέτρα υγιεινής που χρειάζονται για αυτή την περίοδο.